Σε χρόνο ρεκόρ αδειάζουν τα πορτοφόλια των οδηγών στην Κρήτη για να καλύψουν τις μετακινήσεις τους το καλοκαίρι. Μπορεί οι τιμές να κυμαίνονται σταθερά για την ώρα επίπεδα, ωστόσο το κόστος παραμένει δυσβάσταχτο για πολλούς οδηγούς που αναγκάζονται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Να σας πω ότι κάθε μέρα ανεβαίνουνε. Θέλετε να τα μετρήσετε πόσα θα δώσω τώρα με μηδαμινές κούρσες. Αυτή είναι η εισπράξη, τώρα θα δείτε τι θα γράψει εκεί. Το τελευταίο ένα μήνα τουλάχιστον οι τιμές έχουν μια μικρή αυξομοίωση. Δεν βλέπουμε ιδιαίτερη μεταβολή στο κομμάτι το ότι ο κόσμος κάπως έχει έτσι δεχτεί την τιμή αυτή. Παράλληλα, σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης, χθες η υψηλότερη τιμή αμόλυβδης στην Κρήτη εντοπίστηκε στο Ρέθυμνο με μέση τιμή τα 1,927 ευρώ. Ακολουθεί το Ηράκλειο με 1,920, το Λασίθι με 1,916 και τέλος τα Χανιά με 1,901 ευρώ. Χρειάζεται λίγο πιο καλή τιμή να γίνει και για εμάς τους επαγγελματίες να βοηθούμε λιγάκι, καλό θα είναι. Τώρα το καλοκαίρι κάνετε και παραπάνω δρομολόγια, φαντάζομαι. Σίγουρα και λόγω της θερμοκρασίας αυξάνεται η κατανάλωση του αυτοκίνητου, οπότε χρειάζεται κάτι καλύτερο. Αυτή η τιμή ισχύει περίπου εδώ και 1-1,5 μήνα χωρίς ιδιαίτερες αυξομοιώσεις. Απλά ενδεχομένως κάποια πρατήρια να έχουν αγοράσει μια μεγαλύτερη ποσότητα και να έχουν δυνατότητα να πουλήσουν λίγο φθηνότερα. Κάποια άλλα αγόρασαν πρόσφατα και μπορεί να βλέπετε μια διαφορά. Με την έναρξη της θερινής περίοδου, παραδοσιακά όλο και περισσότερος κόσμος ξεκινά τις καλοκαιρινές εξορμήσεις στο νησί. Αυτό αποτυπώνεται, όπως αναφέρουν πρατηριούχοι, και στα ταμεία των βενζινάδικων, ειδικά όταν συμπίπτουν τριήμερα. Παράλληλα, αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους και από εργαζόμενους που διανύουν καθημερινά αποστάσεις για να φτάσουν στο χώρο εργασίας τους. Και έχει αποτυπωθεί και πραγματικά βλέπουμε ότι όταν δίνεται η ευκαιρία με κάποια τριήμερα ή διήμερα, ο κόσμος προσπαθεί και φεύγει. Το βλέπουμε δηλαδή ότι η κίνηση τις μέρες που είναι να συνδυαστούν με το τριήμερο θα φύγει ο κόσμος. Παρόλο που είναι σταθερά αυξημένη. Αρκετά καλή θα μπορούσα να πω, αλλά θα μπορούσε να ήταν και καλύτερη. Είμαστε πιο χαμηλά. Κάθε 3-4 μέρες γύρω στα 10 ευρώ κάνουμε κάποια χιλιόμετρα. Διαχρονικά οι πρατηριούχοι έχουν θέσει ως αίτημά τους τη μείωση της φορολογίας, τονίζοντας πως αυτή η λύση θα δώσει ανάσα τόσο στους καταναλωτές όσο και στους βενζινοπόλεις, καθώς τα έσοδα που μένουν τελικά στο εισόδημά τους είναι ελάχιστα. Ένα πάγιο αίτημα και της Ομοσπονδίας και του Σωματείου Νομού Ηρακλείου, ότι και ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι δύο βασικές προϋποθέσεις, οι οποίες είναι για να μπορέσουν να ρίξουμε και την τιμή ή να πέσει μάλλον η τιμή. Δεν ξέρω κατά πόσο εισακούγόμαστε. Θεωρούμε ότι θα είναι ένα πολύ σημαντικό κίνητρο και για τον επαγγελματία και για τα προϊόντα και για τον καταναλωτή γενικότερα, ο οποίος σίγουρα θα δει μια διαφορά στην τσέπη του.